Καλημέρα, κύριε Κουλιανέ, εδώ στον όμορφο χώρο σας, με μια πολύ όμορφη παρέα. Έτσι, κυριαρχεί βέβαια το κόκκινο χρώμα, για ό,τι αυτό συνεπάγεται για άλλους χώρους ποδοσφαιρικούς. Τα παιδιά με τα μετάλλια, με χαμόγελα πλατιά και σας καλωσορίζουμε μετά από τους τελευταίους αγώνες που είχατε στο ΣΕΦ. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ενίσχυσης και Φιλίας το κύπελλο Βόλαρης 2023, όπου εκεί πήραν μέρος 1.610 αθλητές από όλη την Ελλάδα, από 200 συλλόγους. Εκεί παρευρεθήκαμε εμείς με 15 παιδιά, 13 κορίτσια, 2 αγόρια. Καταφέραμε και πήραμε 5 μετάλλια. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Τα παιδιά είχαν πάρα πολύ μεγάλο συναγωνισμό. Οι αγώνες ήταν πολύ δύσκολοι, αρκετά ψηλά το επίπεδο. Ήταν πάρα πολλά παιδιά και για να διακριθείς έπρεπε να κερδίσεις 3 και 4 αγώνες. Και ήταν έτσι αρκετά δύσκολη η προσπάθειά μας. Σκληρή αναμέτρηση λοιπόν, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όμως τα πήγατε θαυμάσια. Πήγαμε θαυμάσια. Η ομάδα ήταν 7-8 παιδιά. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιρναν μέρος σε πανελλήνια διοργάνωση. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Πήγανε πιο πολύ για την εμπειρία. Παραλίγο να παίρνουμε και κάποιο μετάλλιο από αυτά τα παιδιά. Αλλά την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτεροι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν σταματάτε, ό,τι κι αν είναι, χειμώνα, καλοκαίρι. Και τα παιδιά, είμαι σίγουρη ότι υπάκου ακολουθούν όλες τις οδηγίες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ με την Ευδοξία. Αν θέλει ο καθένας να μας πει κάτι, Ευδοξία. Κατάφερα να πάρω το χάλκινο μετάλλιο, αφού έπαιξα 3 αγώνες και νίκησα τις 2. Πολύ ωραία. Ήταν σκληρή η αναμέτρηση με τα άλλα κορίτσια. Ναι, είχε πολύ ανταγωνισμό. Έπαιξα και όλες και με την φίλη μου, ξαδέλες. Αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, εσύ πήρες το μετάλλιό σου. 3 αγώνες, 2 νίκες. Πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι, κύριε προπονητά? Παίζουν συνέχεια. Δηλαδή, τα συγκεκριμένα παιδιά σε αυτό το επίπεδο γνωρίζονται μεταξύ τους. Πολλές φορές είναι και φίλοι εκτός το. Βέβαια. Και πολλές φορές παίζουν και τυχαίνει να παίξουν και μαζί. Mm-hmm. Πολλές φορές σίγουρα συναντάτε παιδιά που έχετε βρεθεί και έχετε γνωριστεί. Έχουν γνωριστεί σε κάποιο camp, σε κάποιου άλλου αγώνε πανελλήνιου. Ακριβώς. Αλλά ο αγώνας είναι κάτι διαφορετικό. Στον αγώνα πρέπει να. Δεν υπάρχουν φιλίες. Πρέπει να παίζουμε κανονικά και απ' έξω από το γήπεδο μετά. Μπορούμε να αγκαλιαστούμε μετά, έτσι δεν είναι, Ευδοξία? Και έτσι έγινε. Ήξερες λοιπόν τη μία κοπέλα? Έτσι. Αλλά όμως οι αγώνες είναι αγώνες και εκεί είμαστε αμήλικτοι. Εξού και το αποτέλεσμα. Και συγχαρητήρια. Με λένε Νομική Ζαΐρη. Πήρα το χάλκινο μετάλλιο μετά από 2 νίκες σε 3 αγώνες. Πάλι το ίδιο και εδώ, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Είχες και εσύ, ήξερες τις κοπέλες? Ναι, είναι πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει όμως, έτσι. Ναι. Εκεί να αναπτύσσονται φιλίες, γνωριμίες. Και που ξέρετε, κάποια από αυτά τα κορίτσια μπορούν να βρεθούν εδώ κάποια στιγμή, λίγο πιο οργανωμένα, να γίνει μια κάποιου είδους αναμέτρηση και εδώ στον τόπο μας ή και κάπου αλλού. Τους προσκαλούμε πολλές φορές να έρθουν το καλοκαίρι για προπόνηση ή ναι. Πάνω τους βρίσκουμε ναι. Και έτσι γι' αυτό τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους. Είσαστε φίλες με κάποια από τα κορίτσια αυτά? Ναι, βρίσκω. Χαίρομαι. Συγχαρητήρια, κούκλα μου. Η επόμενη. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μαρία Σαβίνα Μαμουζέλου και κατέκτησα τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 37 παιδιά που έχει κατηγορία μου. Μάλιστα. Πόσους αγώνες είχες εσύ? Εγώ 65 με 4 κερδισμένους. Μάλιστα. 5 αγώνες, αγαπητοί μου φίλοι. 4 κερδισμένους. Πάρα πολύ καλά, κέρδισε 4 αγώνες. Φανταστείτε ότι τα παιδιά όλα αυτά, και ειδικά η Μαρία Σαβίνα, ξεκίνησαν τους αγώνες από 9 η ώρα το πρωί και έπαιξε τελικό 8-9 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή είμαστε 12 ώρες μέσα στο γήπεδο, παίζαμε, κερδίσαμε. Φαντάσου τι ψυχικά αποτέλεσμα πρέπει να έχεις, εκτός την κούραση. Και σωματικά. Και σωματικά, πιο πολύ ψυχικά, γιατί πάνω σε και πέρα πρέπει να δουλεύει το μυαλό. Για να μπορείς να συνεχίσεις να φτάσεις τώρα το παιδάκι το 11χρονο-12χρονο, μετά από 12 ώρες να παίξει τελικό το βράδυ. Κάνετε καλή δουλειά, κύριε προπονητά, από ό,τι φαίνεται λοιπόν. Προσπαθούμε για να μπορούν τα παιδιά. Τα παιδιά να κάνουν όσο πιο σκληρά γίνονται, να μπορούν να αντέχουν σε έτσι καταστάσεις. Βέβαια. Συγχαρητήρια λοιπόν για τις αντοχές και για το ότι μέσα σε 5 αγώνες οι 4 ήταν δικοί σου. Γεια σας, ονομάζομαι Ζωσυντίδη. Κέρδισα το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Γνωρίσαμε πολλά καινούργια παιδιά, κάνουμε νέους φίλους. Ήτανε κάποιες πάλι στην αναμέτρηση που γνώριζες από άλλους αγώνες, όχι? Πόσους αγώνες είχες εσύ? Είχα έναν αγώνα. Έναν. Και... έναν και νικηφόρο. Έτσι, αφού πήρες το μετάλλιό σου. Και... ξεχώρισες. Ήταν πολύ
Ήταν σίγουρα πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Σμίνα. Πήρε τη δεύτερη θέση. Μπράβο, μετά από 3 χρόνια που ουσίασμα το άθλημα, προσπάθησα φέτος πάλι να μπω ενεργά. Αυτό. Πολύ ωραία. Πόσα χρόνια προπονείτε η Ασημίνα? Είμαι από το 2008. Τόσα πολλά, μάλιστα. Απλά υπήρξαν κάποιες διακοπές για χιλόγους και επανήλθε δρυμύτερη. Ακριβώς. Πολύ παλιότερα, πήγε στην Αθήνα, σπούδασε, έκανε προπόνηση σε έναν άλλο σύλλογο. Τώρα ξαναγύρισε πάλι εδώ που ξεκινήσαμε μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί είναι σαν παράδειγμα για τα υπόλοιπα παιδιά που είναι εδώ πέρα μέσα. Βέβαια. Ότι συνεχίζουμε, δεν σταματάνε την προπόνηση. Ναι, ναι. Το να κατακτήσουμε τη μαύρη ζώνη ή με το να πάμε να σπουδάσουμε. Αυτό συνεχίζεται και αργότερα και είναι πολύ καλό παράδειγμα και έχει δέσει και την ομάδα με τα άλλα κορίτσια εδώ. Βέβαια. Είναι η μεγαλύτερη εμπειρία της, έτσι, οπότε ήλθε και με μεγαλύτερη νοσταλγία. Ναι, ακριβώς. Έτσι δεν είναι, ναι, με, ναι, για όλο, ναι, αυτό. Πώς ήτανε αυτοί οι τελευταίοι αγώνες? Καλή ήτανε, δεν μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, αλλά εντάξει, όλοι για κάποια λόγια. Βέβαια, ήτανε και... Και μπαίνουμε σε πρόγραμμα τώρα, να δυναμώσουμε. Πολλοί σύλλογοι, πάρα πολλά παιδιά, ναι, 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 ναι. Και από ό,τι ακούσαμε εδώ, 12 ώρες αναμετρήσεις, ναι, και αγώνες, ναι, για να κατακτήσουμε τα μετάλλια που πήραμε. Εγώ νομίζω ότι η συγκομιδή είναι πάρα πολύ καλή και σας τιμά. Πάει να πει ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Εδώ τα παιδιά μας. Είμαι η Σκυλά Καλλιόπη και κατέληξα στην ΟΒΕΘΕΣ. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Κορίτσι μας. Είμαι η Μουσουλή Εμιλία και βγήκα τέταρτη. Μπράβο. Είμαι η Μουσουλή Στεφανία και βγήκα όγδοη. Αδερφές. Μπράβο. Είμαι η Χάρη Χατζηδά και βγήκα τέταρτη. Είμαι η Άννα Κασάρα και βγήκα όγδοη. Είμαι η Σαβίνα Ειρήνη Παπαθωμά και βγήκα 8η θέση. Μπράβο, κούκλα μου, συγχαρητήρια. Δηλαδή, μέχρι εκεί τα παιδιά, έτσι, μια χαρά μπήκαν. Ήταν μέσα στην δεκάδα. Ναι, μπήκανε πάρα πολύ καλά. Άρα πολύ καλά. Δεν χάσαμε κανένα αγώνα με μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Ήταν όλες τις λεπτομέρειες, παρόλο που τα παιδιά ήταν καινούρια. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γι' αυτό και πήγαμε κιόλας. Την επόμενη φορά θα είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι. Γιατί το να πάει να πάρει ένα πρωτάθλημα είναι πρώτη φορά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιδιά που δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί του. Αυτά ήταν όλα καινούργια παιδιά. Έτσι. Πόσο καιρό είναι, θα πει μία-μία εδώ και κάνει στο Ταϊκβοντό προπονήσει? Είναι περίπου 3,5 χρόνια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εσύ? 3,5 χρόνια. 3 χρόνια. 3 χρόνια. Και οι δύο αδελφές 3 χρόνια. Εσύ πολλά χρόνια. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Είναι κάτι κοντά τώρα μέσα στην τέλος της χρονιάς ή με το ξεκίνημα της νέας? Τώρα την επόμενη εβδομάδα έχουμε τις προαγωγικές εξετάσεις ζωνών. Ναι. Θα κάνουμε Χριστούγεννα και καλοκαίρι. Mm-hmm. Και μετά από τον Ιανουάριο θα πάρουμε μέρος σε ένα πανελλήνιο κάμπ προετοιμασίας, αλλά με τα πιο προχωρημένα παιδιά από εδώ στην Αθήνα, με μια παγκόσμια πρωταθλήτρια από το Ιράν που θα έρθει. Μάλιστα. 7 Ιανουαρίου στις διακοπές των Χριστουγέννων. Εμείς θα είμαστε εκεί 5 μέρες με διπλές προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ καλή εμπειρία αυτή για τα παιδιά και καλή προπόνηση. Τα σκοπονιμία του βέβαια είναι αυτό. Και μετά από τον Ιανουάριο και μετά ξεκινάνε πάλι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι, ναι, ναι. Παλεύουν τα αθλήματα, σχολικό πρωτάθλημα το Μάρτιο. Θα πάρουμε εκεί μέρος με τα παιδιά, τα πιο μεγάλα, τα καλλιόπη σκυλά. Διστάζουν και ηλική που λείπει τώρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εκεί, όπου εκεί θα προσπαθούμε να πάρουμε τα μόρια για τις πανελλήνες εξετάσεις. Έχει διάφορα, ναι. Έχει διάφορα, αλλά είναι θετικά, είναι αισιόδοξα, είναι ελπιδοφόρα, ναι, και δίδουν μια αισιοδοξία στα παιδιά ότι δεν είναι μόνο αυτό στόχο εδώ μέσα. Ναι. Έχουμε στόχους, έχουμε πράγματα να κατακτήσουμε και μελλοντικά. Ναι. Κλείσουμε με ευχές. Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα. Όλα καλά να πάνε και εσείς να περάσετε όμορφα. Τα κορίτσια να χαλαρώσουν λίγο τους ρυθμούς τώρα. Έχετε φτιάξει και ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο. Ναι, το ημερολόγιο μας θα κυκλοφορήσει την άλλη εβδομάδα. Πολύ ωραία. Να το αναζητήσουν οι φίλοι, ναι, ναι, και όταν δουν την ομάδα εδώ και τα παιδιά θα ξέρουν τι είναι. Έτσι, με τις ευχές σας για τη νέα χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Να περάσετε όμορφα τα Χριστούγεννα, να ξεκουραστείτε λιγάκι. Δεν ξέρω αν σας κάνει περικοπές στη διατροφή ο προπονητής σας. Αυτά τα κάνουμε λίγο όταν είναι η περίοδος αγώνων. Εντάξει. Όχι πολύ βάρος. Οπότε μπορούμε να απολαύσουμε μελομακάρονο, έτσι κανένα κουραμπιέ από τη μαμά και τα λοιπά, όλα τα υπόλοιπα. Και μετά μπαίνουμε πάλι σε περιορισμούς. Έτσι. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά.
Και εδώ θα είμαστε και πάλι για να παρακολουθούμε κάθε τι που γίνεται, γιατί σας στηρίζουμε, σας αγαπάμε και καμαρώνουμε για σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.